λοιπόν πρώτα τι μου λέει και στο τέλος θα σας γράψω τι μου δείχνει. Ο λόγος που θα το κάνω αυτό είναι γιατί είναι πολύ δυνατή η ενέργεια που κατεβαίνει. Δεν μπορώ να την υποστηρίξω αυτή τη στιγμή να γράφω και να μιλάω. Μου λέει λοιπόν ότι από την πλευρά που οι άνθρωποι έχουμε τη λογική και την ψυχή, όταν χάθηκε η λογική από τους ανθρώπους, χάθηκε το έχω, η ανάγκη, η ροή και η ψυχή. Έτσι, ο νους μέσα από τον πλούτο που κατέλαβε του ανθρώπου τον οδηγούσε να ψάχνει την ψυχή και τη λογική και την ανάγκη και τη ροή την έβαζε μέσα στη λύπηση. Έτσι οι άνθρωποι δεν γνώριζαν τι έχουν. Γνώριζαν μόνο αυτά που τους έλεγε ότι έχουν. Έτσι μέσα από αυτή τη διαδρομή αναζητούσαν μία αγάπη η οποία δεν είχε ουσία. Είχε μόνο απόδειξη και πράξη. Έτσι οι άνθρωποι δεν αναζήτησαν ποτέ την ανάγκη τους, αλλά ούτε και τη ροή τους. Μέσα από την ένταση που οδηγήθηκαν στη διαδρομή τους στη γη οι άνθρωποι, οι ανάγκες δεν υπήρχαν. Γιατί για να υπάρχει μία ανάγκη χρειάζεται να υπάρχεις εσύ ως άνθρωπος. Και όταν είσαι μέσα στην αντίδραση και στη μάχη, δεν υπάρχεις ως άνθρωπος. Ο άνθρωπος από τη φυσική του δημιουργία δεν έχει μέσα του μάχη. Έχει μόνο ροή και διαδρομή. Έχει δημιουργία και δράση. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί για να ζει, να δημιουργεί, να λαμβάνει, να αφήνει, να θέλει και ό,τι έχει ανάγκη να το ζητάει. Και αυτή η ανάγκη του είναι το μέσον να επικοινωνείς με τη Θεία Γέννησή σου, να επικοινωνείς με τη ροή σου, τη ζωή σου δηλαδή, και αυτό που μένει από το βίωμα να το λαμβάνει η ψυχή. Έτσι η ουσία θα διοχέτευε όλο αυτό σε όλα τα υπόλοιπα σημεία του σώματος του ανθρώπου
Δηλαδή θα γέμιζε τη θέλησή του, την ελευθερία του, τον πλούτο του και η αγάπη θα του έδινε τη διαδρομή αντίστροφα. Αγάπη, εμπιστοσύνη, απόφαση, κάνω, θέλω και ζω, αντί για το φοβάμαι. Έτσι δημιουργήθηκες ως άνθρωπος. Αλλά ποτέ δεν έζησες ως άνθρωπος. Και τώρα ήρθε η ώρα να δεις τι σημαίνει ανάγκη. Η ανάγκη χάθηκε μέσα από την ύπαρξη, αλλά δεν χάθηκε ως δημιούργημα. Έτσι οι άνθρωποι όταν για λίγο έμπαιναν στην ύπαρξή τους, μέσα από την ασυνειδησία τους βέβαια και όχι μέσα από το συνειδητό τους, τότε λάμβαναν αυτό που ζητούσαν. Έτσι στη ζωή σας λάβατε θαύματα ή τυχερά όπως τα λέγατε ή τυχαία γεγονότα ή μέσα από τη λύπηση με βοήθησε ο Θεός, με βοήθησε ο Άγιος, με βοηθάει η ζωή, οι πατέρες, οι άγγελοι, ό,τι θέλεις σκέφτεσαι. Το έρχεται μέσα από τη σκέψη για να μην δεις ποτέ την ανάγκη. Έτσι θα βάλεις κάποιους άλλους μπροστά από την ανάγκη σου και αυτό που έζησες για να μην δεις ποτέ ότι μπορείς εσύ ως ύπαρξη στη γη να ζητάς και να λαμβάνεις. Για να ζητήσω όμως χρειάζεται να υπάρχω. Χάνοντας όμως τη λογική μου δεν υπάρχω. Αυτό το λέτε ως άνθρωποι στη γη. Έχασα τα λογικά μου. Δεν είναι τα λογικά σου γιατί η λογική είναι μία. Τα μηνύματα είναι πολλά. Έτσι όταν χάθηκε η λογική, χάθηκε και η ανάγκη. Ανάμεσα στην ανάγκη και στη λογική, λογική σου υπάρχει το έχω. Δηλαδή, ό,τι έχω είναι μέσα σε αυτά τα δύο. Γιατί μέσα από αυτό περνάς και λες τη θεϊκή σου ενέργεια «Δεν έχω και θέλω». Έτσι εκεί συμβαίνει μία αλλαγή. Αφήνεις την άρνηση του «Δεν έχω», ανοίγεις μέσα από την ουσία σου και μέσα από την ανάγκη σου λαμβάνεις αυτό που έχεις ζητήσει. Αυτό περνάει μέσα από τη λογική σου, εκεί ελέγχεται το θέλω σου, ελέγχεται ότι δεν το έχεις και μετά αυτός που το λαμβάνει είναι η ανάγκη σου. Η ανάγκη γεμίζει. Σας έχω εξηγήσει και άλλη φορά ότι είναι σαν νούφαρο, ανοιχτή και όταν λάβει, αυτή γεμίζει και κλείνει. Και αυτό που απορρέει μέσα από αυτήν πηγαίνει στη ροή και το λαμβάνει η ψυχή. Όταν το λάβει η ψυχή, τότε ο άνθρωπος αρχίζει να αλλάζει η διάθεσή του. Γιατί η ψυχή επικοινωνεί με το δαμάντιο φως σου και με τη θέλησή σου. Έτσι μέσα από εκεί φωτίζεσαι και λάμπεις. Και λες σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος. Γιατί έχει συμβεί αυτή η διαδρομή. Μην περιμένετε να πάρετε πολλά,
να ζητάτε λίγα, γιατί έτσι θα αρχίσετε να βιώνετε τη δεξιά σας καθετότητα. Έτσι είσαι οριζόντιο, είσαι κάθετο επίπεδο. Όταν χρησιμοποιήσεις την ανάγκη σου, τότε λαμβάνεις. Σας έχω πει ότι το θέλω σας πραγματοποιείται μέχρι 3 ημέρες. Όλα ξεκινάνε από το θέλω. Θέλω κάτι. Αυτό πάει στην ουσία μου. Πηγαίνει στην ανάγκη και την ανοίγει. Η ανάγκη στέλνει μήνυμα στο θέλω ότι δέχεται να ζητήσει. Και τότε αυτό το τρίγωνο είναι που ακούει και βλέπει ο Θεός. Η ανάγκη επικοινωνεί με το έχω σου και τη λογική σου. Και μέσα από τη λογική σου φεύγει το μήνυμα και το λαμβάνει ο Θεός, η θεϊκή σου ενέργεια. Σου δίνει αυτό που χρειάζεσαι. Πάλι στην ίδια διαδικασία. Περνάει από τη λογική, περνάει από το έχω, το λαμβάνει η ανάγκη, κλείνει και τότε η ανάγκη έχει να κάνει 2 διαδικασίες. Η μία είναι να στείλει τη χαρά στη ροή και στην ψυχή και η άλλη να στείλει μήνυμα στην ουσία και στο θέλω ότι πραγματοποιήθηκε αυτό που ζήτησες. Το λοιπόν που λαμβάνεις, δεν το λαμβάνεις μέσα από το θέλω σου, αλλά το λαμβάνεις μέσα από την ανάγκη σου. Το θέλω είναι αυτό που δίνει την ενέργεια για να ζητήσεις. Εγώ θέλω. Έτσι όλη αυτή τη διαδικασία την αφαίρεσε ο νους και στη θέση της έβαλε τις επιθυμίες, τη λύπηση και το φόβο να θέλεις και να έχεις ουσία. Ο άνθρωπος είναι μία σοφία. Όλα μέσα του είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Για να μπορείς να θέλεις, χρειάζεται να έχεις πλούτο. Για να μπορείς να ζητάς, χρειάζεται να έχεις ελευθερία.
Για να μπορείς να έχεις θέλω, χρειάζεται να έχεις θέληση. Για να μπορείς να υπάρχεις, χρειάζεται να είσαι εγώ, είμαι και υπάρχω. Χρειάζεται να γνωρίζεις και τις τρεις καθετότητες. Και τις δύο οριζόντιες. Έτσι τότε θα αρχίσεις ό,τι νιώθεις να το αισθάνεσαι. Ο νους έβαλε τον άνθρωπο να πιστεύει ότι έχει αίσθηση. Και ο άνθρωπος φανταζόταν. Έτσι απέκλεισε από τη ζωή του και από την καθημερινότητά του να νιώθει και να αισθάνεται. Έτσι ό,τι άκουγε μέσα από το νου του, το έκανε δικό του. Και ό,τι του έλεγε η αίσθησή του, το αρνιόταν. Έχασε την ακοή του και την όρασή του και τη γεύση του, την όσφρηση και την αφή του, γιατί προσπαθούσε αυτά να τα καταλάβει. Γιατί η νόηση δεν μπορείς να την καταλάβεις. Μπορείς να την αφήσεις ελεύθερη και να την νιώσεις. Οπότε ό,τι υπάρχει στη μεσαία καθετότητα ξεκινάει από την νόησή σου και καταλήγει στο δωμάτιο φως σου. Αν κάποια από όλα αυτά λείπει από εσένα, και το συνειδητοποιήσεις, τότε χρειάζεται να πας να δεις αν το θέλεις. Αν το θέλεις, θα στείλεις μήνυμα στην ανάγκη σου, μέσα από την ουσία σου, για να το έχεις. Απλά δεν θα σου το στείλει. Θα σου το δώσει, γιατί χρειάζεται να το κάνεις συνειδητό και να το βάλεις εσύ στη θέση του. Έτσι θα συνειδητοποιείς τη θέση και το τι έχεις ως άνθρωπος στη γη. Ακόμα και η ανάσα σου χρειάζεται να την αναγνωρίζεις, γιατί κάθε ανάσα δίνει μέσα στην καθετότητά σου τη μεσαία μία διαφορετική αίσθηση, ένα διαφορετικό αισθάνομαι, ένα διαφορετικό νιώθω. Είμαι ό,τι βλέπω και ό,τι νιώθω. Έτσι χρειάζεται πρώτα να νιώσεις την ανάγκη σου. Και μέσα από εκεί θα αρχίσεις να θέλεις. Μετά θα αισθάνεσαι την ανάγκη σου. Και μέσα από αυτή θα θέλεις. Μετά η αίσθησή σου είναι ότι έχω ανάγκη. Θα ενώσεις την αίσθησή σου με την ουσία σου. Το θέλω και την ανάγκη σου και θα πάει
να ολοκληρώσει στη λογική σου. Τελευταία διαδρομή είναι άμεση. Και αυτή τη διαδρομή την έχει περπατήσει στη γη μόνο ο Κύριος. Πρώτα ένιωσε και φοβήθηκε. Επειδή δεν έβλεπε την ανάγκη των ανθρώπων. Μετά αισθάνθηκε και δέχτηκε. Μετά γινότανε μέσα από την αίσθησή του. Στην αρχή ρωτούσε αν μπορώ να το κάνω αυτό. Μετά έλεγε θέλω να το κάνω. Μετά το έκανε. Έτσι χρειάζεται να γίνετε και εσείς και να πάψετε να θαυμάζετε και να πιστεύετε τον Κύριο. Όσο τον θαυμάζετε και τον πιστεύετε, τόσο χάνετε μέσα από εσάς αυτό που νιώθετε, αυτό που αισθάνεστε και αυτό που είστε. Κάποιος να μου βγάλει τα παπούτσια. Πρώτα οι άνθρωποι θα κλάψουν για την απώλεια της ανάγκης τους. Και αυτό θα γίνει μόλις για μία στιγμή συνειδητοποιήσουν τι είχαν χάσει. Αυτό που χάνεις ως ασυνείδητος μπορείς να το ζητήσεις και να το λάβεις. Αυτό που χάνεις ως συνειδητός και το πετάς, δεν θα το λάβεις ποτέ. Γιατί έχεις επιλογή και απόφαση. Έτσι είναι η ώρα να πάρετε λίγο θέση μέσα σας για να ολοκληρώσω τη γύρωση της ανάγκης. Σας περιγράψω πώς έχει ξεκινήσει όλο αυτό. Έντεκα η ώρα. Ξεκίνησε ένα βάρος στο πάνω μέρος του κεφαλιού μου. Δώδεκα η ώρα ξεκίνησε ένα χάσιμο. Έβλεπα τους ανθρώπους και δεν τους αναγνώριζα. Μετά πήρε θέση το θέλω μου και τότε το κεφάλι μου άρχισε να πονάει πολύ. Μόλις μπήκα να πάρω κάτι που θέλω, ήρθε ένας νους για να με κρίνει, να με φοβήσει, να με απαξιώσει και να κάτσει σε απόσταση από εμένα για να μου πάρει την ουσία μου. Έτσι εγώ γύρισα την πλάτη
βγήκα έξω και άρχισα να νιώθω τότε άρχισε να βαραίνει και το σώμα μου να νιστάζω να νιώθω εξάντληση και αμέσως ο νους άρχισε να με πυροβολεί είσαι άρρωστη πεθαίνεις θα πέσεις κάτω, δεν θα σε βρούνε, θα σε ψάχνουν. Και τότε ανέπνευσα και αισθάνθηκα τον πόνο στο κεφάλι μου όλη τη διαδρομή στο σώμα μου και ήρθα και το εξέφρασα. Αυτό μου δυνάμωνε. Και ο λόγος που πονούσα ήταν γιατί αρνιόμουν να δεχτώ να γιώσω την ενέργεια της ανάγκης. Να ξέρετε ότι όσο αρνείστε θα πονάτε. Γιατί η άρνηση σπρώχνει τη θετικότητα. Έτσι αρχίζει να νιώθεις μέσα σου ότι καίγεσαι. Να υδρώνει όλο σου το σώμα. Και μένος το αισθάνομαι. Γιώντας την ανάγκη στη γη, εξέφρασα μέσα μου το Πάτερ ημών. Ταυτόχρονα ο νους μου μου έλεγε πόσο σημαντική είσαι, που μπορείς και κατεβάζεις τέτοια ενέργεια. Διαδικασία είναι να επιστρέψεις πάλι σε σένα. Το άκουσες και το άφησες. Απλά βλέπεις τη διαδρομή. Τη γιώνω πρώτα στη Θεσσαλονίκη. Την πόρτα εδώ που θα απλώσει σε όλη τη γη. Τη δίνω στη δεκτικότητα.
ανοίξει η ανάγκη των ανθρώπων να δεχτούν. Ανοίγω το έχω. Να δουν τι έχουν για να θελήσουν να ζητήσουν. Και επιστρέφω να αγκαλιάσω το νου μου και τη λογική μου. Νους μου είναι αυτός που με έφερε μέχρι εδώ. Και η λογική μου αυτή που θα συμπορευτεί για τη συνέχεια της ζωής μου. Έτσι αύριο θα λάβετε και την ενέργεια της λογικής. Για να ξεκινήσετε να βλέπετε, να ακούτε, να γεύεστε και να νιώθετε. Αυτός που θα ενώσει την αίσθηση με την ανάγκη και τη λογική είναι ο Δαβίδ. Γι' αυτό σας είπα, σταματάω εδώ. Αν φτάσετε μέχρι να αισθάνεστε την ανάγκη σας, είστε καλά. Ξεκινήστε πρώτα να τη νιώσετε για να αφήσετε πίσω σας την επιθυμία του νου.
Χρειάζεται να πάρω λίγη δύναμη να σας κάνω το σχεδιάγραμμα. Λίγο ακόμα να γιωθώ. Αυτό που σας περιέγραψα. Μου είπε ότι δεν είναι στην ίδια σειρά. Από αυτή την απόσταση με αυτή χρειάζεται η ανάγκη να πέφτει στη μέση. Από την αγάπη και τον πλούτο.
Αυτές είναι οι δύο οριζόντες που σας είπε. Η μία είναι αυτή και η άλλη είναι αυτή. Εδώ που έχω γράψει το έχω ήταν ο φόβος. Αυτή η καθετότητα είναι της Παναγίας, αυτή η οριζόντια είναι της Παναγίας και αυτή η οριζόντια είναι του Κυρίου. Θα να δω αν ξέχασα κάτι να σας γράψω. Αυτή είναι η ανάγκη όταν ανοίγει. Και όταν κλείνει, εδώ από κάτω φεύγει και πάει στη ροή. Αυτό που φεύγει κάτω από την ανάγκη είναι αυτό που περνάει μέσα από τη ροή. Εδώ αρχίζουν οι άνθρωποι να βιώνουν την αγάπη μέσα από τη ροή. Και αυτό που επιστρέφει είναι η χαρά. Και ενεργοποιεί την αγάπη. Άρα χωρίς την ανάγκη, χαρά δεν υπήρχε στη γη. Το
μαμά μου δεν έγραψε. Πέμπτο θέμα. Θα δείτε, λέει, ότι πάντα την ανάγκη, πριν από την ανάγκη υπάρχει ένα έχω. Όταν χάσω το έχω, την ανάγκη, τότε χάνω το δρόμο για τη ζωή. Έτσι δεν υπάρχει θέλω για να μπορέσω να ζήσω. Δεν υπάρχει ουσία στη ζωή. Δεν υπάρχει δράση και δημιουργία. Ακόμα και για τη δημιουργία του ανθρώπου χρειάζεται πρώτα το έχω ανάγκη. Έχω ανάγκη να ζήσω, έχω ανάγκη να δημιουργήσω. Έχω ανάγκη να επικοινωνήσω. Την επικοινωνία την κάνατε παρακαλετό. Έτσι παρακαλάτε, αντί να επικοινωνείτε. Παρακαλώ είναι, αντί να καλώ μέσα από την ανάγκη μου, παρακαλώ μέσα από την επιθυμία μου. Τώρα είναι η ώρα να αρχίσετε να εκφράζετε και να ακούτε μέσα σας το έχω ανάγκη. Εχθές μου έδωσε και σας έγραψα να αφήσετε μία διαδρομή. Και ό,τι περιέχει αυτή. Για να μπορέσετε να αρχίσετε να έχετε ανάγκη για αγάπη. Έτσι όσο ψάχνουν οι άνθρωποι την αγάπη, δεν θα συναντήσουν την ανάγκη. Χρειάζεται να δουν την ουσία αυτού που θέλουν. Για να νιώσουν την ανάγκη. Αυτά που σας έγραψα, νιώθω και αισθάνομαι. Επικοινωνούν και με τις δύο καθετότητες. Έτσι όταν επιστρέφει από την ανάγκη μία ενέργεια, θα περάσει μέσα από την αίσθηση, μέσα από αυτό που αισθάνεσαι.
για να πάει να συναντήσει τον πλούτο ή την ελευθερία. Τότε ο νους τρελαίνεται. Γιατί αυτό δεν μπορεί να το επεξεργαστεί, δεν το ξέρει. Γι' αυτό και ακούτε τον εαυτό σας να λέτε «Δεν ξέρω τι θέλω». Τώρα που θα αλλάξουν οι ενέργειες μέσα στον άνθρωπο, το «Δεν ξέρω τι θέλω» θα γίνει παρελθόν. Αλλά χρειάζεται να ξεκινήσετε από μικρά ασήμαντα πράγματα της καθημερινότητας, να δείτε τη λύπηση και το φόβο, για να μπορέσετε να θελήσετε ουσιαστικά και να λάβετε ό,τι χρειάζεστε. Σας λέω πάντα τι μου λέει και ο νους μου, γιατί έχω και εγώ νου όπως και εσείς. Αλλά δεν μπορώ να σας περιγράψω τις επιθέσεις που λαμβάνω από τις αρνητικές ενέργειες που έρχονται για να εμποδίσουν αυτό που χρειάζεται να ακούσετε. Τώρα δυσκολεύομαι λίγο. Για να πω το όνομά μου. Αυτά από εμένα, τη Χριστίνα Μανουλίδου. Βλέπετε ότι ακόμα μέσα μου δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό που είμαι και αυτό που κάνω στη γη. Οπότε αυτό που μου έλεγε πόσο σημαντική είσαι, τώρα βλέπω ότι το παίρνει από αυτό την απόσταση που έχω ακόμα από την ολοκλήρωση. Αυτό σας δείχνει ότι ό,τι δεν δέχεστε για τον εαυτό σας, εκεί στην άρνηση θα μπαίνει, γιατί είναι η άρνηση και αυτό το δρόμο τον γνωρίζει. Έτσι μόλις πάει ο άνθρωπος να μπει στην ενέργεια του θέλου του, ο νους πάει και εγκαθιστά εκεί την επιθυμία. Αυτόματα εκείνη τη στιγμή χάνεις ό,τι έχεις και θέλεις να κάνεις. Αν όμως αρχίζεις και νιώθεις, θα νιώσεις τη διαφορά του θέλω και του επιθυμώ, και αυτό που θα νιώσεις θα μπορέσει να πάει στην ουσία σου για να δεχτείς την ανάγκη σου. Αυτό βλέπω και αυτό σας περιγράφω αυτή τη στιγμή.
Οπότε η πρώτη διαδικασία είναι να νιώσετε και αφού ολοκληρωθεί αυτό θα μπορέσετε να περάσετε στο αισθάνομαι. Εσείς όμως ό,τι νιώθετε χρειάζεται να το ζητάτε και μέσα από αυτό θα συνειδητοποιείτε την ανάγκη σας. Αυτό που σας ζωγράφισα κάτω για την ανάγκη, σας το ζωγράφισα για να δείτε πώς το βλέπω. Είναι έτσι λίγο μπουλ κάνει. Τώρα στο χαρτί δεν μπορούσα να σας το περιγράψω ακριβώς. Κάνει έτσι μπουλ και έχει αυτά τα πέταλα, που σημαίνει ότι μέσα αυτά τα πέταλα γεμίζουν από την ανάγκη σας. Και αυτό ζητάει και μόλις το λάβει, ανοίγει από κάτω και πάει στην ουσία και το λαμβάνει η ψυχή. Ταυτόχρονα αυτό που κλείνει, μέσα από τα πέταλα που κλείνουν, αρχίζει και στέλνει τα μηνύματα στο θέλω και στην ουσία. Και η ουσία τότε στέλνει μήνυμα απέναντι στον πλούτο και στην ελευθερία και στη θέληση. Οπότε βλέπετε ότι είναι μια ολόκληρη διαδικασία όλο αυτό μέσα σας. Αρκεί να μην το βάλετε στο νου σας, αρκεί να αφήσετε να νιώθετε τις στιγμές. Και κάποια στιγμή αυτό που σας λέω θα γίνεται μια πραγματικότητα μέσα σας. Γιατί θέλει τη στιγμή, εκείνη τη στιγμή να παρουσιάζεστε, να υπάρχει. Έτσι ακριβώς γίνονται και τα θαύματα. Δηλαδή ο άνθρωπος για μια στιγμή μπαίνει στην ανάγκη του, το ζητάει, το λαμβάνει και συμβαίνει. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω.